Backstage και πάρτι. Πάρτι για τα τέταρτα γενέθλια της εφημερίδας Φωνή της Νέας Μέρνης του Δημήτρη Πανταζή, Δημοτικού Συμβούλου και εκδότη της εφημερίδας. Ο Δημήτρης Πανταζής είναι Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά απόψε είναι ο εκδότης της εφημερίδας Φωνή της Νέας Μύρνης, για την οποία γιορτάζει τα 4 χρόνια. Να τη χαίρεσαι, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με τη Μάρια με την παρουσία σας και φυσικά καλύπτετε το γεγονός δημοσιογραφικά. Ναι, είναι 4 χρόνια, αλλά 4 χρόνια όχι της γενικής ύπαρξής της, αλλά από την επανακυκλοφορία που ως γιος την έχω πλέον εγώ ως εκδότης. Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1964. Σταμάτησε το 1998 με την συνταξιδότηση του πατέρα μου και τον Ιανουάριο του 2011 την επανακυκλοφορώ εγώ. Οπότε ναι, απόψε γιορτάζουμε 4 χρόνια υπό την ηγεσία μου, ας το πούμε. Αφού μας είπες για το παρελθόν, θα σε ρωτήσω για το μέλλον. Ποια είναι τα σχέδιά σου? Το φύλλο το οποίο είναι στα χέρια σας είναι το 45ο που βγάζω και το πρώτο που αυξάνω τις σελίδες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπολογίζω οικονομική κρίση, επιμένω. Αυξάνω το δυναμικό μου σε συνεργάτες και σελίδες για να καλύπτω παραπάνω ρεπορτάζ και να είμαι δελεαστικός για τους αναγνώστες νεοσμηνιούς και όχι μη νεοσμηνιούς επίσης. Για να έχουμε να διαβάζουμε και περισσότερα. Ναι, απλά να περιμένετε από μένα κάτι το οποίο δεν το έκανα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι από την άποψη ότι θεωρώ ότι πρέπει να εξαλειστόμαστε ως άνθρωποι. Έχω αποφασίσει πλέον να διαχωρίζω το σκέλος της Φωνής από την ιδιότητά μου ως Δημοτικός Σύμβουλος. Θα είναι Φωνή της Νέας Μύρνης και όχι τόσο του Δημήτρη Πανταζή. Γι' αυτό θα βλέπετε πιο πολύ από μένα να καλύπτω γεγονότα και συνεντεύξεις και όχι τόσο πολύ τα πολιτικά δρόμενα. Βέβαια, υπάρχουν και τα Δημοτικά Συμβούλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα για όποιον θέλει να τα καταγράφει. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή συνέχεια σε όλες σου τις ιδιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που τιμάτε με όλη με την παρουσία σας απόψε από το μικρό πάρτι γενεθλίων. Αλλά δεν είναι πάρτι γενεθλίων για εμένα τον ίδιο ένα φυσικό πρόσωπο. Είναι για την εφημερίδα μου, την οποία εδώ και 4 χρόνια κυκλοφορώ ως εκδότης. Για να μην ειλικρινείς, επανακυκλοφορώ, διότι πριν την είχε 45 χρόνια ο πατέρας μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να γυρίσω από το παρελθόν για να φτάσω στο σήμερα. Πρώτη και καλύτερη, ευχαριστώ πάρα πολύ την αδερφή μου Μαρία Ελένη. Πάμε ένα απότομο βήμα στο μέλλον. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο φύλλο, όσοι το έχετε πάρει στα χέρια σας, το γνωστό συνήθως είναι μια πρώτα θέματα στο εξώφυλλο. Ναι, παίζει λίγο μια φυσομία στο πράγμα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, αφιέρωμα σε έναν πολύ αγαπημένο νεοσμηνιώτη και διακριμένο το Στέλιο Αγγλούπα, Έλενα, σήκω στο χέρι, είσαι αυτογράφος, είναι η κόρη, είναι και δικηγόρος που επίσης αυτογραφεί στη Φωνή, Έλενα Αγγλούπα. Φεύγουμε λίγο από τη Φωνή και πάμε στο διπλανό δήμο, στο παλιό Πάλιρο. Υποψήφια βουλευτής Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, μη σας χαλάει κάποιος, αυτό είναι η κοπέλα ως κριτήριο σκέψης. Κάποιοι τα σπαζόμαστε κιόλας. Λοιπόν, Δημοτική Σύμβουλος Παλίου Φαλήρου με τον Δήμαρχο Χατζηδάκη και εκδότρια της μοναδικής τοπικής εφημερίδος του Παλίου Φαλήρου F-Times. Νέλη Μαυρίδου, σήκω. Μας καλύπτει δημοσιογραφικά, αυτές τις αξιωμάτες που μετά από την παιδιά. Λοιπόν, το NSTV. Ο Μάνος είναι αυτή τη στιγμή ο οποίος με τραβάει την κάμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει μια selfie για να φανεί, θα το δείξουμε μετά αυτό. Ωραίο σε βρίσκω. Γίνα μία προς τον Δημήτρη και την Εριέλα. Και φυσικά ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είσαι, μένει στο ίδιο τραπέζι, πας λίγο αριστερά. Λοιπόν, Γιώργος και Γιώτα. Ζευγάρι στη ζωή και σαν ιατρείο. Ο Γιώργος γυναικολόγος, η Γιώτα παιδίατρος. Η Γιώτα την γενικά ότι για τον γράφω, αλλά μου ξεφύγει μέσα. Κυρία Ντόρα Κασιμέλη, πρόεδρος της Ιλιακίνας, πρώην Δημοτικής Σύμβουλος, πρώην Ακαδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κλάση στην αυτοκρισία του Ντόρα, ήταν μια πολύ όμορφη έκκληση. Μπορεί να είμαι ο μόνος που ουσιαστικά εκλέπω στο δέντρο μας, αλλά θέλω και να ευχαριστήσω κάποιους φίλους συνυποψηφίους που είναι εδώ μη εκλεγμένους. Γυρνάει η κάμερα στον Κώστα Ξαρχά όπως είναι και στον Δημήτρη Μαυρίδη. Μίτσο και λίγο την καμέρα, μην τρέπεσαι. Πήγαινε πάλι την φωτό σαφιά. Πρόεδρος τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρης Μαρινάκης.
αραβουνιαστικά και μέλη σα σύζυγό του Μπίκη Σαμαντά. Γράφει τη φωνή, δεν κάνει λάθο. Λοιπόν, πάμε στη ρωτώντα στο τέλος, εκεί στην γωνία. Την κυρία Παπαχρήστου Κατερίνα, παρακαλώ. Η κυρία Παπαχρήστου είναι αθρογράφος στη φωνή. Είναι νοσηλεύτρια στην ειδικότητα. Και ευελπιστώ σε κάποιες καλές μελλοντικές συνεργασίες με το Ινστιτούτο που συνεργάζεται. Παναγιώτης Σταθούσης είναι ο ιδιοκτήτης του Backstage. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Το μαγαζί έγινε Backstage από ένα μαγαζί σε ένα άλλο, πάντα rock. Πάντα έχουμε ως βάση τη rock μουσική και φυσικά προσπαθούμε να διευρύνουμε την κάμπα μουσικής που παίζουμε για να είναι όλοι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι, ας πούμε, που έχουν αυτά τα ακούσματα. Όχι μόνο rock, δεν θα ακούσει και funk και soul και όλους αυτούς τους οίκους που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει. Να μην ρωτήσω αν ο κόσμος αγαπάει αυτό το είδος της μουσικής. Από όσο βλέπω εγώ μέχρι τώρα, το αγαπάει ιδιαιτέρως, θα έλεγα. Διαχρονικό είδος. Διαχρονικό. Και νομίζω ότι η rock στην κάμα της έχει επιτυχίες που όσα χρόνια και αν περάσουν δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Καλή επιτυχία στο μαγαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαζί μας είναι η Νέλη Μαυρίδου, είναι δημοτικός σύμβουλος στο Φάληρο και εκδότης της F-Times. Καλησπέρα, Νέλη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία που μας δίνετε. Φίλοι του Δημήτρη, φίλοι της εφημερίδας. Είμαστε συμμαθητές με τον Δημήτρη, στο ίδιο σχολείο βασικά, σχολή Ξενοπούλου πηγαίναμε, οπότε γνωριζόμαστε μπορεί και 20 ετία πια. Και προφανώς λόγω ιδιότητας δημοτικού συμβούλου και εκδότη και συνάδελφοι, έτσι. Ναι, μία πιο στενή σχέση τα τελευταία χρόνια και ο Δημήτρης είναι που με όθησε κιόλας μετά την εκλογή μου στο παλιό Φάληρο να δημιουργήσω και την εφημερίδα του παλαιού Φαλήρου, μιας που δεν είχαμε και κάποιο τοπικό τύπο, καθαρά τοπικό. Είχαμε των Νοτίων Προαστίων, αλλά δεν υπήρχε στο παλιό Φάληρο. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ και να φτιάξουμε και στο παλιό Φάληρο την F-Times. Και μια ευχή για τον Δημήτρη και την εφημερίδα του για τα γενέθλιά της σήμερα. Εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια όρεξη, όπως είναι μέχρι σήμερα, να εκδίδει την εφημερίδα, πάντα με αντικειμενικότητα και αγάπη σε αυτό που κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Από το πάρτι για τα τέταρτα γενέθλια της εφημερίδας Φωνή της Νέας Μπαινούς του Δημήτρη Πανταζή, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.